Εδώ μαζί μας κυρίες και κύριοι ο κύριος Χάρης Λοιζίδης, είναι πρόεδρος του ΠΑΣΙΞΕ, του Πανκυπρίου Συνδέσμου των Ξενοδόχων. Τον καθυστερήσαμε αρκετά, ευχαριστούμε για την κατανόηση. Υπάρχουν δύο τουλάχιστον λόγοι για τον οποίο έχουμε εδώ καλεσμένο τον κύριο Λοιζίδη. Ο πρώτος βέβαια είναι πώς πάει η τουριστική βιομηχανία. Η τουριστική βιομηχανία, η ξενοδοχειακή βιομηχανία, η οποία ήταν ένας από τους υποσχόμενους ζωντανούς πνεύμονες της κυπριακής οικονομίας και όλοι ευελπιστούσαμε ότι θα βοηθήσει σε αυτή την κρίσιμη περίοδο. Βρισκόμαστε ήδη στα μέσα του Ιούλη, η καλοκαιρινή περίοδος δηλαδή έχει μπει για τα καλά, έχει ήδη περάσει στο μισό και θα δούμε πού βρίσκεται αυτός ο τομέας και ποιες είναι οι προοπτικές μέχρι το τέλος της περίοδου. Καλώς ήρθατε κύριε Λοιζίδη. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Πέστε μας δύο λόγια λοιπόν για το, καταρχάς συγγνώμη για την καθυστέρηση και ευελπιστούμε στην κατανόησή σας. Καταλαβαίνω, όταν έχετε τρία άτομα σίγουρα ο χρόνος είναι δύσκολο να... Ακούμε λοιπόν τα αποτελέσματα του ξενοδοχειακού τομέα κύριε Λοιζίδη. Καταρχήν θα πρέπει να πούμε ότι βρισκόμαστε ήδη στην καρδιά της τουριστικής σεζόν. Εκείνο το οποίο άρχισε να διαφαίνεται είναι ότι υπάρχει μια βελτίωση της κατάστασης μετά τα γεγονότα του Μαρτίου που ουσιαστικά σόκαραν πάρα πολύ την τουριστική βιομηχανία και συγκεκριμένα είχαμε εκείνο το πάγωμα των κρατήσεων το οποίο δεν ξέραμε πόσο θα κρατήσει. Επηρεάστηκε αρκετά ο Μάρτιος, ο Απρίλιος και ο Μάιος. Φαίνεται όμως ότι οι ενδείξεις τώρα είναι κάπως πιο αισιόδοξες και δυστυχώς πρέπει να το πούμε και αυτό, είναι ότι μας βοήθησε και λίγο η κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή, δηλαδή οι αναταραχές στην Αίγυπτο και στην Τουρκία, που φαίνεται ότι επηρεάζουν τις δικές τους αφήξεις. Και υπάρχουν και κάποιες πληροφορίες για μια μετακίνηση πτήσεων προς άλλους προορισμούς. Τώρα εμείς θα πρέπει συνετά και υπεύθυνα να διεκδικήσουμε, αν υπάρχει επιπρόσθετη δουλειά, ότι μπορούμε να κερδίσουμε σε αυτό το έντονα ανταγωνιστικό παιχνίδι. Ο Ιούνιος και ο Ιούλιος πώς πάνε μέχρι σήμερα? Σήμερα συγκεκριμένα αναμέναμε από το τμήμα στατιστικής να ανακοινώσει τα αποτελέσματα του Ιουνίου, τουλάχιστον όσον αφορά τις τουριστικές αφήξεις. Δεν έχουν ακόμα, μέχρι το μεσημέρι που ήμουν στο γραφείο δεν είχαν έλθει ακόμα. Ελπίζω ότι το απόγευμα θα τις έχουμε. Φαίνεται ότι ο Ιούνιος ήταν, υπήρχαν ανάμειχτες πληροφορίες, δηλαδή κάποιες τουριστικές περιοχές είχαν πολύ καλά, πολύ καλές πληρότητες, κάποιες είχαν χαμηλές πληρότητες. Ο Ιούλιος και ο Αύγουστος πιστεύω ότι οθούνται επίσης από κάποια επιπρόσθετη κίνηση που προκύπτει και από την εσωτερικό τουρισμό, που είναι ο παραδοσιακός μήνας των διακοπών, παρά το ότι φαίνεται ότι είναι και οι συμπατριώτες μας μουδιασμένοι για τις διακοπές τους, διότι έχουν, αντιμετωπίζουν τα προβλήματα της οικονομικής κρίσης. Η χρονιά πώς πιστεύετε ότι θα πάει τελικά? Η δική μας εκτίμηση στις αρχές, αμέσως μετά τα γεγονότα, ήταν ότι θα ήμασταν γύρω στο μείον 5% με μείον 7 κάπου εκεί. Φαίνεται τώρα ότι μπορεί για να πλησιάσουμε πιο κοντά στα περσινά αποτελέσματα, δηλαδή να είμαστε κοντά στο πλην 1, πλην 2, και αν έχουμε αυτή την, αν κερδίσουμε κάτι από αυτά που συμβαίνουν στους γειτονικούς προορισμούς, μπορεί να φτάσουμε και τα περσινά επίπεδα. Το οποίο θα είναι, υπό τις περιστάσεις, θα είναι πιστεύω αιτία για να ικανοποιηθούμε όλοι απόλυτα. Κύριε Λοιζίδη, μαθαίνουμε ότι το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε να δώσει μία άδεια για καζίνο στα ορεινά θέατρα. Δεν ξέρω αν είστε ενήμερος ή όχι. Όχι, δεν είμαι ενήμερος. Είναι φρέσκο αυτό, αντιλαμβάνομαι. Φλόφρεσκο, μόλις τώρα το πήρα. Δεν ξέρω, εμείς είχαμε διαφορετική άποψη ως ξενοδοχειακή βιομηχανία. Ευελπιστούμε ότι στην προγραμματισμένη μας συνάντηση την Δευτέρα, που είναι ήδη καθορισμένη με τον Υπουργό
εμπορίου, βιομηχανίας, τουρισμού και ενέργειας. Ελπίζουμε ότι εκεί θα διευκρινιστεί οποιαδήποτε απόφαση έχει ληφθεί. Εσείς θέλατε αριθμό καζίνο? Εμείς η διαχρονική μας θέση, για να είμαι ειλικρινής, από την οποία δεν μπορούμε να επιμένουμε, ήταν ότι θα έπρεπε να υπάρχει ένα για κάθε τουριστική περιοχή. Από εκεί και πέρα όμως αντιλαμβανόμαστε ότι από τη στιγμή που γίνονται εξειδικευμένες μελέτες είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε αυτές, να τις μελετήσουμε και μέσα σε ένα πνεύμα συνεργασίας και συναντήληψης να πάρθει μια απόφαση. Αλλά πιστεύω το ένα και μόνο νομίζω ότι δεν θα είναι αρκετά ικανοποιητικό. Δηλαδή εκείνο που θέλουμε εμείς είναι να δημιουργηθεί αυτή η νέα αγορά τουριστών, αυτοί που έρχονται για τα τριήμερα, για τα τετραήμερα, και επειδή υπάρχουν πολλοί στην περιοχή μας προορισμοί που μπορεί να αποτελέσουν πηγή προέλευσης, θα έλεγα ότι τουλάχιστον 2 ή 3 θα ήταν ακόμα πιο καλά. Κύριε Λουζίδη, είστε ένας από τους φορείς που κάθε φορά που έρχεται η Τρόικα συναντάτε μαζί σας, και αυτή τη φορά αυτό έγινε, έχω την εντύπωση. Ναι, είναι γεγονός ότι χθες είχαμε μια συνάντηση μαζί με ένα επιτελείο γύρω στα 8-9 άτομα. Ήταν από τους 3 φορείς που συναποτελούν την Τρόικα, με περισσότερα άτομα θα έλεγα από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, και είχαμε μια αρκετά μακρά συνάντηση όπου απαντήσαμε πάρα πολλές ερωτήσεις, διευκρινήσεις, δώσαμε κάποιες δικές μας εισηγήσεις. Εκείνο το οποίο φαίνεται ότι βγαίνει από τις συναντήσεις αυτές είναι ότι έχουν επικεντρωθεί στην τουριστική βιομηχανία, την θεωρούν ως πάρα πολύ σημαντική για να βοηθήσει την ανάκαμψη της κυπριακής οικονομίας. Και ήθελαν να δουν, επειδή η προηγούμενη μας συνάντηση είχε γίνει κάπου στο Δεκέμβρη, συγγνώμη, προ-προηγούμενη, η τελευταία όμως είχε γίνει λίγο πριν τα γεγονότα. Έθελαν να δουν πώς έχουμε επηρεαστεί από τα γεγονότα, τόσο όσον αφορά τις αφίξεις και γενικά την τουριστική κίνηση, αλλά και πώς έχουν επηρεαστεί οι επιχειρήσεις των ξενοδοχείων. Ήδη πιστεύουν ότι υπάρχει μια τεράστια υποδομή στην ξενοδοχειακή βιομηχανία. Πολλά εκατομμύρια έχουν επενδυθεί και δεν γίνεται ικανοποιητική αξιοποίηση αυτής της επένδυσης. Δηλαδή κοιτάζουν το θέμα της εποχικότητας, που αυτές οι επενδύσεις των εκατομμυρίων στην τουριστική βιομηχανία μένουν αναξιοποιητές όλο το χειμώνα, και πιστεύουν ότι πρέπει να επαυξήσουμε την προσπάθεια για επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου. Έχουν δει τις κινήσεις που γίνονται και από πλευράς κυβέρνησης αλλά και από πλευράς του ιδιωτικού τομέα, και νιώθουν ότι υπάρχει καλό έδαφος για να επιμηκυνθεί η περίοδος και να γίνει καλύτερη αξιοποίηση των επενδύσεων. Από εκεί και πέρα τους ξεκαθαρίσαμε και εμείς τα θέματα που αφορούν την ρευστότητα, ότι είναι ένας τεράστιος τομέας που δεν μπορεί να λειτουργήσουν πλέον άλλο οι επιχειρήσεις χωρίς να υπάρχει άρση των μέτρων βασικά. Ακριβώς. Και τους έχουμε... Τι σας είπαν αυτοί? Κάναμε και την ευγενική μας κριτική, αν θέλετε, για τον τρόπο που διαχειρίστηκαν τον τραπεζικό τομέα, διότι ως προς τα υπόλοιπα σημεία υπάρχουν πολλά σημεία που συμφωνούμε με τις εισηγήσεις τους για την βελτίωση και αναδιοργάνωση της κυπριακής οικονομίας. Αλλά στο κομμάτι αυτό που αποκαλούν bail-in, τους είπαμε ότι η δική μας εκτίμηση είναι ότι έχει αποτύχει αυτό το σύστημα, διότι εδώ και τόσους μήνες ακόμα δεν έχει βγει η Τράπεζα Κύπρου από την εξυγίανση, εξακολουθούμε να έχουμε την πίεση. Εντάξει, σε αυτό το θέμα δεν έχουν και πολλά να πούν. Τραβάτε κουμπί, μας είπα. Δεν μας το είπαν αυτό, διότι θα έπαιρναν και αναλόγες απαντήσεις. Απλά λένε ότι είναι αισιόδοξοι, ότι μπορεί σιγά σιγά να ξεπεραστούν τα προβλήματα αυτά. Τους δώσαμε και συγκεκριμένες εισηγήσεις για το πώς μπορεί να βοηθήσουν το θέμα της ρευστότητας, και συγκεκριμένα προσφέρεται η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, που είναι ένας θεσμικός
φορέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να χρηματοδοτηθούν έργα με χαμηλότοκα δάνεια αυτή την περίοδο, που υπάρχει αυτή τη στιγμή μια ανάγκη και για νέες επενδύσεις. Ιδιαίτερα στον τον δικό μας τον τομέα υπάρχει σοβαρή ανάγκη και για επεκτάσεις και για ανακαινήσεις, αναβαθμίσεις και ούτω καθεξής. Έχουν εξαγγελθεί κάποια πολύ ελκυστικά πολυδομικά κίνητρα, τα οποία ενδιαφέρονται οι ξενοδόχοι να τα αξιοποιήσουν, αλλά χρειάζεται και χρήμα. Οπότε πρέπει να βρεθούν εκείνα οι τρόποι που θα δοθούν δάνεια στις επιχειρήσεις με χαμηλό επιτόκιο. Και θα έχετε και μια συνάντηση μαζί της εξωτερικής. Ναι, θα έχουμε ακόμα μια συνάντηση σήμερα το απόγευμα. Ελπίζουμε ότι σήμερα θα μπορέσουμε να μπούμε σε λίγο περισσότερο στα θέματα αυτά της οικονομικής φύσεως, διότι μας ανησυχούν και κάποιες πληροφορίες. Ακούσαμε και σήμερα τον πρόεδρο της Τραπέζης Κύπρου που μιλούσε για δημιουργία νέας τράπεζας ή επενδυτικής τράπεζας, όπως την απεκάλεσε, στην οποία θα διοχετευθούν όλα τα δάνεια και υποθήκες. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι ελοχεύει ένας πολύ σοβαρός κίνδυνος. Αν επιτρέψουμε και σε αυτά τα ξένα ταμεία τα οποία σήμερα οργώνουν την Κύπρο με βάση τις δικές μας πληροφορίες και ψάχνουν να βρουν ψόφιο, αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί με τέτοιες κινήσεις, αν δεν γίνουν οι σωστές ρυθμίσεις, μπορεί ξαφνικά να βρεθούμε να χάσουμε, να αποξενώσουμε τεράστιες περιουσίες σε κάποια ξένα επενδυτικά ταμεία, τα οποία δεν έχουν κανέναν λόγο ούτε να τα συνεχίσουν να τα λειτουργούν, είτε ξενοδοχεία, είτε επιχειρήσεις, είτε εργοστάσια. Άρα θα πρέπει αυτές οι κινήσεις της Τράπεζας Κύπρου, νομίζω, θα ήταν πιο σωστό αν γίνονταν και σε συνεννόηση μαζί με τους πελάτες της τράπεζας. Δηλαδή να μην μεταφέρει την περιουσία κάποιου σε μια νέα τράπεζα, παρόλο που μπορεί να έχει το νομικό δικαίωμα να το πράξει. Εν τούτης θα πρέπει να γίνει πολύ προσεκτικά αυτό το πράγμα και τουλάχιστον σε συνεννόηση με τον πελάτη. Ευελπιστούμε ότι τις επόμενες των ημερών θα μιλήσουμε και με την κυβέρνηση για να μεταφέρουμε αυτές τις απόψεις που έχουμε, διότι αισθανόμαστε ότι είναι μια κίνηση η οποία μπορεί να γίνει για να βοηθηθεί περισσότερο η Τράπεζα Κύπρου, αλλά έντομα αξίνα που γιάξουν άλλες 50-60 επιχειρήσεις. Οπότε πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Κύριε Ροζίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ έχω ασκετές, θα λέγει, κάποιες ερωτήσεις από τηλεθεατές και για τα αεροδρόμια και για τα ταξί και για τουρκοκυπρίους και τα λοιπά, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να σεβαστούμε το σύνολο των τηλεθεατών που περιμένουν το δελτίο ειδήσεων και να τα φυλάξουμε για μια άλλη φορά. Αυτές τις ερωτήσεις σας κρατάμε, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τις ερωτήσεις σας, δεν θα τις δώσουμε τώρα.